Ιδιαίτερα για την αυριανή μέρα θέλω να πω και εγώ ότι τελικώς τα πρόσωπα αυτών των 8 ανθρώπων γίνεται προσπάθεια να δικαστεί όλος ο κόσμος και όλη η κοινωνία της Καβάλας και να καταδικαστεί με μόνο στόχο την τρομοκράτηση και το να κάνουμε πίσω. Η αλήθεια κρύβεται όμως πολύ πιο πίσω σε όλες τις παράνομες διαδικασίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ώστε να πάρουν άδεια για να επιβάλλουν μια συγκεκριμένη χάραξη η οποία εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα αυτών οι οποίοι κατασκευάζουν τον αγωγό και κανέναν άλλο. Η καταστροφή η οποία θα επέλθει στο μέλλον, στο περιβάλλον, θα είναι μια αναστρέψιμη. Η αγωνία η δική μας είναι πώς μπορούμε πλέον να συζητήσουμε σοβαρά, γιατί έχουμε αποφύγει μέχρι σήμερα την σοβαρή συζήτηση και θέλω να τονίσω μέσα με αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε ότι έχουν επιβάλει μία χάραξη και θεωρούμε και πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο πλέον να αποδείξουν την νομιμότητά τους. Αυτό το οποίο ζητούμε και θα ζητούμε είναι να αποδείξουν ότι πράγματι έχουν πάρει νόμιμες άδειες, για μας έχουν υποκλέψει τις άδειες από το ελληνικό κράτος και επιβάλλανε μια χάραξη η οποία θα κάνει ανεπανόρθωτη καταστροφή στο περιβάλλον. Ιστορικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον. Βλέπουμε τι γίνεται τελευταία σε τέτοιου είδους παραλήψεις μη σωστών δηλαδή έργων σε όλη την περιοχή μας. Να μην πω τα πρόσφατα γεγονότα που συνέβησαν στη Χρυσούπολη, ξέρουν πολύ καλά ότι η σωρία λαθών από προηγούμενα έτη δημιούργησε το φαινόμενο. Δεν μπορούμε πάντοτε να ρίχνουμε τις καταστροφές στον Θεό για να γλιτώσουμε τις ευθύνες μας. Όταν σχεδιάζεται ένα τέτοιο τεράστιο έργο, όπως είναι ο αγωγός ΤΑΠ, και τον οποίον υποστηρίζουμε όλοι μας και θέλουμε να γίνει ο αγωγός, να μην λαμβάνονται τα ελάχιστα υπόψη ώστε να γίνεται ορθός σχεδιασμός για να μπορέσουμε και εμείς πράγματι να απολαύσουμε τα καλά τα οποία μόνο προβάλλουν στον κόσμο. Πάντοτε ένα τεράστιο έργο έχει και κάποια προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα πραγματικά θέλουμε να προσέχουν και να τα μειώνουν στο ελάχιστο ώστε να μπορούν και οι επερχόμενες γενιές να μη μας κατηγορούν. Πιστεύω ότι με δύο τρόπους γίνεσαι γνωστός σε βάθος χρόνου. Ο ένας τρόπος είναι να κάνεις ορθά πράγματα και ο άλλος τρόπος είναι να κάνεις καταστροφές. Το μόνο είναι όταν κάνεις καταστροφές απευθύνονται προς όλη την κοινωνία. Και αυτή η κοινωνία πραγματικά αξίζει να προσεχθεί και από τους φιλοξενούμενους καλό θα ήταν ελάχιστη προσοχή στο περιβάλλον που δεν δίνουν καμία σημασία.